Είναι ένα από τα παλιότερα μοναστήρια της Αττικής. Στα χρόνια της Τουρκοκρατίας εκεί έγιναν σφαγές και μαρτύρησε ο Άγιος Εφραίμ. Είναι σαν να ζει το Άγιο Πνεύμα εδώ. Έχουν ακούσει τα αυτιά μου και έχουν δει τα μάτια μου πάρα πολλά, πολλά θαύματα του Αγίου. Το ιερόλυψανο του Αγίου βρέθηκε από θαύμα το 1950 από τη μακαριστή μοναχή Μακαρία που εγκαταβιούσε σε ένα κελί. Ήταν η θεία παρόρμηση, όπως είπε σε μια σπάνια συνέντευξή της, που μέσα στην ψυχή της άκουγε ολοένα και πιο έντονα μια φωνή που την οδήγησε με τη βοήθεια ενός εργάτη να σκάψει εκεί που επιθυμούσε. Ακούγα μια φωνή μέσα μου και μου έλεγε «Σκάψε εκεί», αλλά μόλις μου έλεγε το «Σκάψε εκεί», έβλεπα και πού να σκάψω, το μέρος. «Σκάψε εκεί και θα βρεις», μου έλεγε η φωνή. Και αφού φτάσαμε σε ένα μέτρο, σε ένα βάθος, ένα και 70 θα ήταν περίπου, ας πούμε, εκεί, αυτή βρέθηκε το κεφαλάκι του. Με την κάμερα της εκπομπής επισκεπτόμαστε το σημείο στο οποίο για πρώτη φορά η γυρότισσα Μακαρία βρήκε τα οστά του Αγίου Εφραίμ. Όταν η μοναχή βρήκε το λείψανο του Αγίου Εφραίμ, ο τόπος απέκτησε μια ευωδιά. Την ίδια ευωδιά που πριν μερικά χρόνια πλημμύρισε το χώρο του αστυνομικού Βασίλη Μαστρογιάννη, ο οποίος, όπως λέει, έζησε το θαύμα. Εγώ γενικότερα ήμουν άπιστος, άθεος. Δεν είχα κάποια ιδιαίτερη σχέση με την Εκκλησία. Μέχρι που κάποιες μέρες πριν από την 21 Νοεμβρίου του 2006, Τετάρτη, και ενώ είχα πάει στο σπίτι που μόλις είχα αγοράσει για να κάνω ανακαίνιση, γύρω στις 2-3 τα ξημερώματα άρχισε να μυρίζει μια πολύ έντονη μυρωδιά από κάτι σαν λιβάνι, κάτι σαν μύρο. Παραξενευτήκαμε γιατί αυτή η μυρωδιά ήταν μέσα από το σπίτι. Κάποιες μέρες μετά, επειδή ένιωθα μια πολύ έντονη κόπωση, πήγα και έκανα εξετάσεις αίματος και βγήκαν τα αποτελέσματα χάλια. Ήταν 21 Νοεμβρίου του 2006, μέρα Τετάρτη. Με το που πήγα στον παθολόγο, ο παθολόγος μου είπε ότι πρέπει επιγόντως να πάω σε κάποιο νοσοκομείο. Τον ρώτησα γιατί και μου είπε ότι το σηκώτη σου είναι τελείως κατεστραμμένο. Δεν ήταν από κακή διατροφή, αλκοόλ, καταχρήσεις? Όχι. Απλά δούλευα πολύ. Μου ξανακάνανε εξετάσεις, οι δείκτες ανεβαίναν ακόμα περισσότερο, είχαν ανέβει ακόμα περισσότερο, όπου κάποια στιγμή ήρθαν οι γιατροί και μου είπαν ότι το σηκώτη σου έχει καταστραφεί τελείως, η μοναδική σωτηρία είναι η μεταμόσχευση ύπατος. Και όταν τους ρώτησα και τώρα τι κάνουμε, δεν μου δώσανε κάποια απάντηση. Έκανε έναν απολογισμό της ζωής μου και ένιωσα την ανάγκη ότι θέλω να προσευχηθώ. Μου συστήσανε τη μονή εδώ του Αγίου Εφραίμ, αλλά όταν το ζήτησα από τους γιατρούς, μου είπαν ότι απαγορεύεται καν να κουνιέμαι, ότι δεν μπορώ να φύγω από το νοσοκομείο. Έφυγα λαθρέα από το νοσοκομείο και ξεκινήσαμε να ερχόμαστε για τον Άγιο Εφραίμ χωρίς να ξέρουμε πού ακριβώς θα έρθουμε. Και σταματήσαμε στην νέα μάκρη έξω από ένα βενζινάδικο που είχε από πίσω ένα σούπερ μάρκετ και ήταν μια μοναχή. Τότε όταν ρωτήσαμε τη μοναχή πώς μπορούμε να πάμε στη μονή του Αγίου Εφραίμ, η μοναχή σταύρωσε τα χέρια της και μας είπε «Δεν θα σας πω πώς θα πάτε στη μονή του Αγίου Εφραίμ, θα το βρείτε μόνοι σας, αλλά θα σας πω ότι όποιον θέλει να τον βοηθήσει και να τον προστατεύσει, τον αφήνει να τον μυρίσει, το εμφανίζεται με το μύρο του, με το λιβάνι του, με τη μυρωδιά του». Βρισκόμενοι στον τάφο της γερότησας Μακαρίας, διαπιστώσαμε ότι η εικόνα της γερότησας έμοιαζε πολύ με τη μοναχή που είδαμε πριν λίγο και μας είπε για το μύρο. Κάτι άρχισε να γίνεται μέσα μου, κάτι άρχισε να ταράζεται μέσα μου. Βρέθηκα μπροστά στη Λάρνακα του Αγίου. Εκείνη την ώρα ένιωσα αυτό που λέμε λυγίζουν τα γόνατά μου. Κατέρευσα. Σκίστηκε και ο φλεβοκαθετήρας που είχα στο χέρι μου και άρχισα να κλαίω. Και άρχισα στην ουσία να κάνω την πρώτη εξομολόγηση της ζωής μου στον Άγιο Εφραίμ. Και άρχισα να τον παρακαλώ για να ζήσω. Πήρα τεράστια δύναμη. Γυρίζοντας στο νοσοκομείο, οι γιατροί ενημερώνουν την οικογένεια του Βασίλη ότι πρέπει να υποβληθεί σε βιοψία. Είπα στον πατέρα μου ότι, ξέρεις κάτι, πατέρα, μην αφήσεις να μου κάνω τη βιοψία. Εγώ από σήμερα θα είμαι καλύτερα. Ότι ο Άγιος Εφραίμ θα με κάνει καλά. Μου ξανακάνουν αιματολογικές εξετάσεις το απόγευμα και οι τιμές είχαν πέσει 300 μονάδες, 400 μονάδες. Είχαν πέσει πάρα πολύ. Πρώτη φορά. Μου ξαναπαίρνουν αίμα την άλλη μέρα το πρωί, ακόμα περισσότερο. Βγαίνοντας από το νοσοκομείο,
σκέφτηκα ότι πρέπει να πάω να έρθω εδώ στον Άγιο. Αλλά ήταν τόση κούρασή μου τόσες εβδομάδες που λέω θα πάω σπίτι και θα πάω αύριο μεθαύριο να τον ευχαριστήσω. Όση ώρα μιλάμε με τον Βασίλη Μαστρογιάννη, πιστοί σειραίουν και προσκυνούν με ευλάβεια τη Λάρνακα με τα ιερά λείψανα του Αγίου Εφραίμ. Ωστόσο, οι περιπέτειες υγείας του νεαρού τότε ειδικού φρουρού δεν σταματούν εδώ. Λίγο καιρό μετά θα περάσει μια δεύτερη, ακόμη πιο δύσκολη δοκιμασία. Άρχισα να βγάζω κάποιες μελανιές στο σώμα μου και πήρα τον γιατρό να τον ρωτήσω τι μπορεί να είναι. Μου είπε να ξαναπάω στο νοσοκομείο και μου είπαν ότι ο μυελός των οστών, ότι δεν παράγει πλέον αίμα. Ότι έχει κολλήσει να παράγει αίμα. Και μου λέει ότι η ασθένεια αυτή ονομάζεται απλαστική αναιμία. Βαριά απλαστική αναιμία, είναι πολύ σοβαρή ασθένεια. Αφού δεν απόδωσε καμία θεραπεία, μου είπε ότι πρέπει να κάνουμε μια πάρα πολύ δυνατή θεραπεία, η οποία λέγεται αντιλυμφοκυταρικός ορός, είναι 5 ωροί. Πρέπει να τους πάρεις, αλλά για να τους πάρεις θα μπεις σε απομόνωση. Δεύτερη δοκιμασία. Πολύ μεγαλύτερη από την πρώτη. Πολύ μεγαλύτερη από την πρώτη, την οποία δεν την είχα ήδη καν καταλάβει. Πριν μπω στην απομόνωση, ζήτησα να ξαναέρθω εδώ, στον Άγιο. Του ζήτησα συγγνώμη, του λέω Άγιο μου, σε παρακαλώ, συγχώρεσέ με, δεν τήρησα το τάμα μου. Σου είχα τάξει ότι θα έρθω και δεν ήρθα. Σε παρακαλώ, άφησέ με να ζήσω. Θέλω να ζήσω, είμαι μόνο 26 χρονών. Η μοναδική μου ενασχόληση μέσα στην απομόνωση ήταν προσευχή πλέον και παρακαλούσα τον Άγιο να με κάνει καλά. Η θεραπεία δεν απέδωσε και πλέον η μοναδική μου σωτηρία ήταν η μεταμόσχευση μυελού των οστών. Συμβατός δότης συγγενικός δεν υπήρχε. Έκκληση στον Υπουργό Υγείας απευθύνουν μέσω του... Η κατάστασή του κρίνεται κρίσιμη. Γίνεται θέμα στα δελτία ειδήσεων με τους συναδέρφους του να εκπέμπουν σως. Ο 27χρονος εμφάνισε ξαφνικά μια σπάνια μορφή αναιμίας και είναι ανάγκη να κάνει άμεσα μεταμόσχευση μυελού των οστών. Λένε ότι δεν έχουμε κρεβάτι, δεν λειτουργεί η μονάδα, ίσως στο μέλλον κτλ. Γι' αυτό σας λέω ότι είναι τραγικό, γιατί μπορεί αυτές τις μέρες να επέλθει κάτι τραγικό. Ο Βασίλης πέφτει ακόμα. Μπαίνει σπεσμένα στην εντατική και οι γιατροί, όπως λέει, σηκώνουν τα χέρια ψηλά. Κάποιο βράδυ είπε ο γιατρός στον πατέρα μου μέχρι τα ξημερώματα ότι ο Βασίλης θα έχει φύγει, ότι δεν αντέχει άλλο ο οργανισμός του. Θέλω να κάνω μια έκκληση στον Υπουργό Υγείας να βοηθήσει. Είναι ένα νέο παιδί. Εκείνη την ώρα ξαναμυρίζω το μύρο, το λιβάνι, γεμίζει φως ο θάλαμος και η πόρτα της εντατικής που ήταν τεράστια, γεμίζει φως. Και βλέπω τον Άγιο Εφραίμ, τεράστιο, θεόρατο, πανύψηλο, με ένα μεγάλο στρογγυλό καπέλο και ένα φαναράκι, ένα καντιλάκι εδώ, ο οποίος σκύβει ολόκληρος, γιατί ήταν απίστευτα ψηλός, σκύβει ολόκληρος, κάνει το σταυρό του τρεις φορές και τον άκουσα να μου λέει τώρα θα σε αναλάβω εγώ. Την άλλη μέρα ξύπνησα στην απομόνωση, είχα βγει από την εντατική. Ήρθε μια ομάδα γιατρών, μου λένε εμείς δεν μπορούμε να το εξηγήσουμε αυτό που έγινε χθες το βράδυ, κάποιον Άγιο είχες. Λέω γιατρέ, τι έχει συμβεί, τι έχει γίνει. Μου λέει, το υγρό στο κεφάλι σου έχει εξαφανιστεί, το υγρό στους πνεύμονες έχει μείνει απειροελάχιστο που μπορούμε πλέον να το τραβήξουμε και δεν υπάρχει υγρό στην καρδιά. Και ο μυαλός σου έχει αρχίσει να παράγει κανονικά. Για τους πιστούς, η παρουσία του Άγιου είναι παντού. Ο Βασίλη τον γνώρισε εδώ. Έτσι. Τον πάντρεψα και του βάφτισα και το παιδάκι τον Εφραίμ. Εδώ είναι το δέντρο στο οποίο μαρτύρησε ο Άγιος Εφραίμ το 1426, πριν την άλωση της πόλης, προκειμένου να απαρνηθεί την πίστη στο Θεό. Είναι το μόνο μέρος που μπορεί κανείς να έρθει να ηρεμήσει, να παρακαλέσει. Άλλος για το παιδί του, άλλος για τον άντρα, τη γυναίκα. Όλος ο κόσμος κάποιο πόνο έχει. Προ καιρού ένα αγόρι που ήταν 19 χρονών, που ήταν σε κόμμα και ήταν οι γονείς του εδώ πέρα και ήταν απελπισμένοι και το παιδί στην εντατική. Και τους λέω μην ανησυχείτε, αφού φτάσατε ως εδώ, το θαύμα θα γίνει. Και όντως, ήταν 19 μέρες το παιδί σε κόμμα, σε 2 μήνες το παιδί βγήκε από την εντατική, βγήκε από το κόμμα και έγινε καλά. Τώρα είναι εντελώς καλά. Η Ιερά Μονή Ευαγγελισμού της Θεοτόκου και Αγίου Εφραίμ είναι ένας αγιασμένος τόπος και ένα από τα μεγαλύτερα προσκυνήματα στην Ελλάδα. Πιστοί που έζησαν το θαύμα
σειραίουν από όλο τον κόσμο, ευγνωμονώντας τον Άγιο Εφραίμ. Είστε ο πατέρας? Βαρνάβας. Κοίτατε το Ιεροσόλυμα για τον Άγιο Εφραίμ? Βεβαίως. Τι είναι αυτό που σας έφερε κοντά του? Τι είναι αυτό που μας έφερε? Η πίστη μας από 13 ετών ντυμένος στα ράσα. Ένα θαύμανοι και αυτό που ήρθε. Ο κόσμος, κι εγώ, κι όλοι μας. Είμαι παντρεμένη με Γερμανό και μεγάλωσα στη Γερμανία πολλά χρόνια. Με την Εκκλησία επέστρεψα πάλι πίσω στην πατρίδα μου. Είχα δει ένα βίντεο για την Μακαρία, την Γερόντισσα Μακαρία, και μου έκανε μεγάλη εντύπωση το πρόσωπό της, η αγάπη της και η ειρήνη. Αφοσιωμένη στη μοναχική της ζωή και στη μελέτη του Θείου Λόγου, η Αγία Μορφή της μακαριστής μοναχής Μακαρίας είναι άρρητα συνδεδεμένη με την ιστορία της Μονής και τον Άγιο. Στον περίβολο βρίσκεται και ο τάφος του μεγάλου λογοτέχνη και αγιογράφου Φώτη Κόντογλου. Εμείς δεν είχαμε κάνει παιδάκι, δεν είχαμε αποκτήσει παιδί, οπότε μας μίλησαν για τον Άγιο και τη μητέρα Μακαρία. Και έτσι ήρθαμε εδώ και επισκεφτήκαμε το μοναστήρι, προσευχήθηκαμε στον Άγιο και πράγματι μετά από μερικές μέρες ο Άγιος άρχισε να ευωδιάζει σε ένα μικρό εικονάκι που είχαμε αγοράσει εδώ από την έκθεση της Μονής. Έχουμε μεγάλη ευλογία που είμαστε κοντά στον Άγιο. Ένα πρόβλημα υγείας που είχα ήταν δίπλα μου, κοντά μου και ο Άγιος και η Παναγία. Στην έξοδό μας από τη Μονή συναντούμε ένα μικρό προσκυνητάρι. Είναι το σημείο που μας είπαν οι πιστοί ότι συχνά βλέπουν τον Άγιο Εφραίμ εκεί. Του αν γίνονται θαύματα σήμερα, μπορεί κανείς να το αμφισβητήσει. Το σίγουρο είναι ότι ο καθένας έχει το απόλυτο δικαίωμα να πιστεύει ότι θέλει. Πραγματικά δεν υπάρχουν λόγια. Όλος ο κόσμος εδώ έχει συγκινηθεί, γιατί η πίστη μας είναι ζωντανή. Κάποιοι από εμάς μπορεί να την έχουμε αμφισβητήσει, αλλά έρχεται εκείνη η στιγμή που κάπως τα φέρνει η ζωή. Και πάντα βρισκόμαστε στο δρόμο του Θεού με έναν τρόπο. Δεν θέλω να πω τίποτα περισσότερο, Σπύρο μου, παρά μόνο ένα μεγάλο ευχαριστώ για αυτή την δυνατότητα που έδωσε σήμερα στους τηλεθεατές να δουν κάτι διαφορετικό. Σε μια τηλεόραση που πραγματικά νομίζω αξίζει να έχει και τέτοια βίντεο στην καθημερινότητά της.